Γεια σας και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του The Undercut για το Grand Prix της Εμίλια Ρωμάνια στην πίστα της Ίμολα. Σήμερα είμαστε δύο, δεν έχουμε το Δήμητη Βούρδα μαζί μας. Είμαι εγώ, Τζανέτος Πουλημόνακος και ο Χρήστος Κανάκης. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλημέρα, όχι καλησπέρα. Γράφουμε πρωί, Τζανέτο. Εντάξει, εγώ το είπα καλησπέρα για την ώρα που θα βγει το podcast. Καλησπέρα τότε, εντάξει, καλησπέρα. Νομίζω ήταν ένας αγώνας που είχε τα συμβάντα του, κάτι που το έδωσε και ενδιαφέρον. Αλλιώς νομίζω θα βλέπουμε έναν πολύ μέτριο, παύλα, βαρετό αγώνα, με τους οδηγούς φυσικά να μην μπορούν να προσπεράσουν. Είναι πολύ δύσκολη η προσπέραση. Σε ένα πόσο φάνηκε. Είναι αυτό που λες. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Βέβαια, δεν μπορούμε να προδικάσουμε την εξέλιξη ενός αγώνα υπό διαφορετικές συνθήκες, δίχως να τον έχουμε παρακολουθήσει. Όμως είμαι και εγώ στο ίδιο μήκος κύματος σκέψης με εσένα. Βέβαια, είδαμε και πάρα πολλά συμβάντα τα οποία καθόρισαν την εξέλιξη του αγώνα. Η βροχή φυσικά ήταν ο κυριότερος παράγοντας που άλλαξε τα δεδομένα. Όμως, ναι, θα συμφωνήσω σε γενικές γραμμές μαζί σου. Επίσης, κάτι άλλο έτσι στα γενικά σχόλια για το Παρασκευό Σαββατοκυριακό είναι η τηλεοπτική κάλυψη που είχε ο αγώνας, που ήταν κάκιστη. Ξεκινήσαμε με το F1 όπου είχε πέσει το ρεύμα στα κεντρικά της Liberty Media και άρχισε να βγει η μετάδοση μέχρι να στήσουν ένα σταθμό στην πίστα της Ίμολα. Πολλά γραφικά δεν δουλεύανε, Team Radio το ίδιο, πολλές μάχες και πλάνα που τα χάσαμε και που το replay άρχισε να έρθει πολύ για να δούμε τα συμβάντα που είχαν γίνει, όπως για παράδειγμα το συμβάν του Πέρεθ με τον Οκόν στο FP1. Ένα σχόλιο για την τηλεοπτική μετάδοση. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, θα έλεγα. Φάνηκε το τι θα ακολουθήσει από το FP1. Το συμβάν που αναφέρεις χαρακτηριστικά είδαμε replay, Τζανέτο, το Σάββατο το μεσημέρι, δηλαδή 24 ώρες μετά από τη στιγμή που συνέβη. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Είναι μέσα στο πρόγραμμα και οι τεχνικές βλάβες, δυστυχώς ή ευτυχώς. Όμως, τι να πω, θα επηρέασε σε μεγάλο βαθμό επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αντιληφθήκαμε τα γεγονότα και θέλαμε και παρακολουθήσαμε τις μάχες. Και τώρα νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία για να ξεκινήσουμε να μπούμε στο ψητό του αγώνα. Τη μάχη Red Bull με Mercedes για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα, με τις δύο ομάδες να είναι πολύ κοντά και τον Max Verstappen τελικά να καταφέρνει να παίρνει τη νίκη. Σπάζοντας και την κατάρα που είχε στους αγώνες επί ιταλικό εδάφους που είχε καταλήψει τρεις φορές πέρσι. Ποια ομάδα πιστεύεις ότι έχει το πάνω χέρι από τις δύο? Είναι πολύ δύσκολο να πούμε από τώρα ποια ομάδα από τις δύο έχει το πάνω χέρι. Σίγουρα η Red Bull ήταν καλύτερη σε σχέση με τον Bahrain, υπό την έννοια ότι και οι δύο της οδηγοί, τουλάχιστον μέχρι και τις κατατακτήριες, ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Για τον Verstappen φυσικά το περιμέναμε αυτή τη φορά, και ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν πάρα πολύ καλός το Σάββατο. Στις λεπτομέρειες έχασε την pole, εκκίνησε για πρώτη φορά στην καριέρα του από την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Επομένως, είχαν τεθεί όλες οι προϋποθέσεις προκειμένου να πετύχουν ένα καλό αποτέλεσμα για την ομάδα τους και οι δύο οδηγοί. Βέβαια, από την πλευρά της Mercedes, ο Hamilton ήταν απλώς ο Hamilton, ήταν σταθερά καλός για άλλη μια φορά. Πήρε το μέγιστο από το μονοθέσιό του, εν αντιθέσει με τον Valtteri Bottas, ο οποίος χάθηκε για άλλη μια φορά από τα όσα του συνέβησαν. Δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το γεγονός ότι κίνησε από τόσο πίσω για τα δεδομένα της Mercedes πίσω τον αγώνα. Τι να πω, ίσως είναι λίγος. Είναι βαρύ αυτό που λέω, είναι λίγος για τη θέση που βρίσκεται νομίζω ο Bottas και αυτό αποδεικνύεται πλέον έμπρακτα. Εγώ θα ξεκινήσω από τον Bottas που άμα δεν είχε γίνει το συμβάν με τον Russell, στο οποίο θα αναφερθούμε πιο μετά μέσα στο podcast, δεν θα το βλέπουμε καν στη μετάδοση. Ήταν τόσο πίσω που δεν το βλέπουμε καν. Ήταν σκέψου ο Σάινθ είχε βγει τρεις φορές εκτός πίστας, ήταν στην 7η θέση και πίσω του δεν τον είχαν φτάσει καν. Δηλαδή έβγαινε την πίστα, ξανάμπαινε και τίποτα, ήταν μόνος του. Είχε και άπλα πίσω του χωρίς να ανησυχεί. Τώρα,
τώρα για το ποια ομάδα μπορεί να έχει το πάνω χέρι. Το Σάββατο και οι δύο Red Bull χάσανε το 1-2 επειδή κάνανε λάθη στον τελευταίο γρήγορο γύρο τους. Οπότε οι προβλέψεις που ήθελαν τη Red Bull να είναι η πιο δύνατη ομάδα, η πρώτη ομάδα στην πίστα Τσίμολα, ίσχυαν κατά κάποιο τρόπο, αν και δεν έκαναν το 1-2 μάλλον. Τώρα όμως ακόμα έχει μεγάλο δρόμο το πρωτάθλημα και όλα μπορεί να αλλάξουν. Επίσης ο Toto Wolff έκανε δηλώσεις και είπε ότι το ατύχημα που είχε ο Μπότας ήταν αρκετά μεγάλο και ίσως να χρειαστεί καινούριο σασί, κάτι που δεν είναι και το ιδανικότερο για το budget cap που ισχύει και ότι ίσως αυτό να επηρεάσει την εξέλιξη του μονοθεσίου. Αλλά από την άλλη είδαμε στη Red Bull να έχουν προβλήματα αξιοπιστίας. Ο Max Verstappen στο FP2 εγκατέλειψε αποσπασμένο μία αξόνιο. Οπότε αυτό είναι ένα ακόμα πλήγμα, αν θες, για τη Red Bull που πρέπει να το επιλύσει για να καταφέρει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα που δείχνει ότι μπορεί να το κάνει. Το σημαντικό είναι ότι στον αγώνα η Red Bull δεν ταλαιπωρήθηκε βέβαια από τα προβλήματα αξιοπιστίας που παρατηρήθηκαν στα ελεύθερα δοκιμαστικά και στον προηγούμενο αγώνα, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό για εκείνους. Φυσικά ο Πέρες επηρεάστηκε κατά πολύ ο αγώνας του από την ποινή που δέχτηκε μετά από την έξοδο που είχε στην αριστερή στροφή, καμπή, θυμίσαι μου τώρα το όνομα της στροφής, δεν το έχω εύκαιρο, στην περίοδο του safety car. Δεν θυμάμαι το όνομα της στροφής. Δεν τα πάω γενικά καλά με τα ονόματα σε επίσης στροφών. Θυμάμαι ελάχιστα. Στην τόσα μου φαίνεται, είναι η αριστερή καμπή μετά την ανηφόρα. Η τόσα νομίζω είναι η φουρκέτα. Η τόσα είναι η φουρκέτα. Ναι, δεν έχουμε και τον Δημήτρη Βούρκα σήμερα που τον χρειαζόμαστε. Γράφτε λάθος. Σαν να μου το είπα ποτέ αυτό. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, η έξοδός του στην περίοδο του safety car, όπου αντί να παραχωρήσει τη θέση του, πέρασε είχε πίσω. Δύο θέσεις νομίζω. Ναι, αντί να παραχωρήσει λοιπόν τη θέση του και να βρεθεί έκτος, συνέχισε κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα στην τέταρτη θέση. Και η ποινή που το επιβλήφει βέβαια κατ' εμέ ήταν και κάπως βαριά, μπορώ να σου πω, Τζανέτο. 10 δευτερόλεπτα stop and go είναι μια ποινή την οποία δεν βλέπουμε να επιβάλλεται πολύ από τους αγωνοδίκες τα τελευταία χρόνια. Πιο πολύ βλέπουμε 5 δευτερόλεπτα ή μετά το τέλος του αγώνα πρόσθεση κάποιων δευτερολέπτων στον τελικό χρόνο. Αλλά νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, η συγκεκριμένη ποινή ουσιαστικά αποσυντόνισε τον Μεξικανό. Τον είδαμε μετά την επανεκκίνηση του αγώνα, μετά την κόκκινη σημαία, να πιέζει αμέσως για να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και στο πλαίσιο αυτό έκανε ένα τετακέ στο Σικέιν Βιλνεύ. Εκεί πέρα ήταν και πολύ εύκολο να κάνεις το λάθος. Δηλαδή ναι. Η στεγνή γραμμή ήταν ίσα που χωράει και το μονοδίαιο και λίγο άμα το παράκανες, ήσουν στο βρεγμένο που με σλίκ είναι σαν να πατάς σε πάγο. Οπότε, okay, δικαιολογείται το λάθος του. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ήταν εύκολο. Γιατί όταν έγινε η επανεκκίνηση, η πίστα είχε στεγνώσει πολύ περισσότερο εν συγκρίση με την αρχή, όταν έβαλαν οι οδηγοί, όταν επιχείρησαν οι περισσότεροι οδηγοί να βάλουν τα στεγνά λάστιχα. Εκεί νομίζω κάπου τελείωσε λοιπόν ο αγώνας του Πέρες, διότι μετά δεν είχε τη δυνατότητα να μπει στους βαθμούς. Ναι, και γενικότερα είχε μείνει αρκετά πίσω και ήταν και μια πίστα που προσπερνούσε δύσκολα, οπότε δεν είχε τη δυνατότητα να ξαναμπεί στους βαθμούς. Επειδή αναφερθήκαμε στην τηλεοπτική κάλυψη, χαρακτηριστικά μιας και αναφέρεις που είχε, μιας και μιλάμε για τον Πέρες, είχε εμπλακεί σε μια εκπληκτική μάχη. Από την 1η μέχρι τη 12η θέση ήταν Raikkonen, οι δύο Αλπίν και εκείνος, σε απόσταση μισού δευτερολέπτου και κάτω ο ένας από τον άλλον, και δυστυχώς χάσαμε τη δυνατότητα να τους απολαύσουμε όταν πλέον τα πράγματα είχαν ξεκαθαρίσει στην κορυφή. Ναι, όπως είπες και εσύ, καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και το είδαμε από το FP1. Και τώρα πάμε στη μάχη για την κορυφή του midfield με τη McLaren και τη Ferrari. Να είναι για ακόμα έναν αγώνα κοντά, με τον Lando Norris να κάνει εκπληκτικές κατακτήριες, αν και ακυρώθηκε ο γύρος του στο Q3, και έναν πολύ καλό αγώνα, παίρνοντας και το βάθρο μάλιστα. Ναι, εντάξει, σίγουρα η McLaren αποδεικνύει ότι είναι στην κορυφή του midfield αυτή τη στιγμή, παρότι είχαν τεθεί κάποιες αμφιβολίες μετά τον πρώτο αγώνα στο Bahrain. Ο Norris όλο το τρίμερο ήταν καταπληκτικός, πίεζε στο όριο το μονοθέσιό του, είχε βρει
τα πατήματά του ακριβώς στην πίστα, ήξερε που θα πιέσει. Είναι ενδεικτικό το ότι στο πρώτο σέκτορ ήταν σταθερά ο πιο γρήγορος οδηγός σε όλο το τρίμερο, ειδικά στο στεγνό. Αλλά ήταν εξαιρετικός, ήταν εξαιρετική η McLaren νομίζω συνολικά. Η Ferrari και εκείνη με τη σειρά της ήταν πάρα πολύ καλή και οι δύο οδηγοί. Εγώ θα κάνω ιδιαίτερη μνήμα στον Sainz, ο οποίος ξεκίνησε από πίσω, ξεκίνησε από την 10η θέση. Έμεινε εκτός Q3 το Σάββατο. Παρ' όλα αυτά δεν έχασε τη συγκέντρωσή του την Κυριακή, παρά και τα λάθη που ανέφερες και εσύ προηγουμένως. Είχε κάποιες εξόδους που θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να του έχουν κοστίσει αρκετά. Όμως ήταν σταθερός και εκείνος και βέβαια και ο Charles Leclerc, ο οποίος τον έχουμε συνηθίσει ούτως ή άλλως να παίρνει το μέγιστο από μονοθέσιό του και εκείνος. Με λίγη τύχη παραπάνω, αν δεν είχαν έρθει έτσι τα πράγματα με την κόκκινη σημαία και όλα αυτά που συνέβησαν εξαιτίας της, ίσως και να τους είχαμε δει και τους δύο στο βάθρο. Το πιστεύω. Ναι, στη Ferrari επέλεξαν να τρέξουν με πιο πολύ downforce, ίσως να υπολογίζαν και στη βροχή για την Κυριακή. Κάτι που στο πρώτο κομμάτι του αγώνα τους βγήκε, καθυστέρησαν και οι δύο με πολύ δυνατό ρυθμό και πήγαιναν με αρκετά γρήγορο ρυθμό συνολικά, άμα θες. Ακόμα και ο Σάινθ με τις εξόδους που είχε, όπως είπα και πριν, είχε τις εξόδους και δεν απειλήθηκε και είχε εξόδους που έχασε αρκετό χρόνο. Αλλά μετά που στέγνωσε η πίστα, μετά την επανεκκίνηση, εκεί έχασαν αρκετά και αυτό βασικά και το βάθρο το στερήθηκε ο Leclerc στην επανεκκίνηση. Έκανε μια πολύ κακή επανεκκίνηση με τον Norris να περνάει μπροστά και τον Μονεγάσκο μετά να μην μπορεί να ξαναπροσπεράσει. Γι' αυτό αναφέρω τον παράγοντα τύχη. Μεσολάβησε ένα διάστημα από την κόκκινη σημαία μέχρι την επανεκκίνηση, όπου δεν ξέρουμε αν δεν είχε βγει η κόκκινη σημαία πώς θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα με το στέγνωμα της πίστας και τον ρυθμό που θα είχαν ακολουθήσει οι οδηγοί. Γι' αυτό ανέφερα ότι με λίγο τύχη παραπάνω ίσως θα μπορούσαν να είχαν πετύχει και βάθρο. Και αν όχι μόνο ο Leclerc, εγώ πιστεύω και οι δύο. Ναι, και τώρα θέλω να σου απαντήσω στο ότι στο σχολείο που έκανες ότι η McLaren είναι η πρώτη ομάδα του midfield. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, γιατί ο Norris πήγε τρομακτικά καλά, αλλά ο Ricciardo έκανε λίγο αγώνα Bottas, δηλαδή ήταν λίγο χαμένος πίσω. Δεν πάλιψε για κάτι. Οπότε, στο συνολικό, άμα θες, αποτέλεσμα, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει μια ομάδα που να είναι μπροστά από τις δύο. Όχι, θα διαφωνήσω για το Ricciardo. Εγώ θεωρώ ότι αυτό οφείλεται έγκυται βασικά στην προσαρμογή. Η απόδοσή του έγκυται στην προσαρμογή του στην ομάδα μέχρι στιγμής. Δεν είναι μόλις ο δεύτερος του αγώνας. Οι δοκιμές εξέλιξης φέτος ήταν πολύ περιορισμένες. Επομένως, δεν μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση η απόδοση του Ricciardo, αρνητική εντύπωση εννοώ. Ήταν, χωρίς να κάνει κάτι το παραπάνω, ήταν αξιοπρεπής, θα έλεγα. Και πήρε καλούς βαθμούς για την ομάδα, πάνω απ' όλα. Ναι, τερμάτισε εκτός. Ναι, εκτός. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Δεν ήταν επίπεδο Bottas τραγικά πίσω, αλλά ήταν ενώ πίσω σε σχέση με το teammate του ψηλό αρκετά. Εντάξει, θα το βρει εγώ πιστεύω στους επόμενους αγώνες. Θα το βρει. Σίγουρα νομίζω δεν ήταν μια απόδοση ενδεικτική των δυνατοτήτων του Ricciardo. Οπότε και εγώ πιστεύω ότι θα ανακάμψει στους επόμενους αγώνες. Μάλιστα. Και τώρα πάμε στο συμβάν που άλλαξε τη ροή του αγώνα. Το ατύχημα του Bottas με τον Russell. Που η αγωνοδίκηση τελικά δεν έδωσε κάποια ποινή ούτε στον Bottas ούτε στον Russell. Εσένα πώς σου φάνηκε, αν και το συζητάγαμε live στο Discord του Total Racing στον αγώνα και είπαμε την άποψή μας, αλλά ξαναπέστηνα. Κοίταξε, στην αρχή ήμουν υπέρ του ότι ο Bottas έφερε την ευθύνη, ίσως γιατί να είμαι και λίγο προκατηλημένος. Όχι, δεν είμαι προκατηλημένος, ψέματα. Είναι αγωνιστικό συμβάν, δηλαδή... Από τη μία ο Bottas έκανε λίγο δεξιά, έκανε ανεπαίσθητα δεξιά θα έλεγα, όμως μαζεύτηκε αριστερά σχεδόν αμέσως. Όμως από την άλλη πλευρά ο George Russell θεωρώ ότι πλήρωσε κατά κάποιο τρόπο την ανυπομονησία του και την προσμονή του να πετύχει γενικότερα, να πετύχει τις φιλοδοξίες του, να έρθει πιο κοντά στις φιλοδοξίες που έχει, που είναι φυσικά η θέση στην εργοστασιακή ομάδα της Mercedes.
Και με το που είδε το κενό αυτό, επιχείρησε από τα δεξιά, από την εξωτερική, να περάσει τον Φιλανδό. Όμως, με την πίστα να μην έχει στεγνώσει ακόμα σε καμία περίπτωση. Υπήρχε μόνο η μία αγωνιστική γραμμή στεγνή εκείνη τη στιγμή και δεξιά και αριστερά ήταν βρεγμένο ακόμα. Πάτησε στην άσπρη γραμμή και έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω και εμβόλησε από τα δεξιά την Mercedes. Επομένως, σε μέσες άκρες θα πω ότι ήταν αγωνιστικό συμβάν, με την ευθύνη μάλλον, αν υπάρχει κάποιο, αν θέλουμε να ρίξουμε κάπου την ευθύνη, σε πολύ μικρό βαθμό να βαραίνει λίγο περισσότερο το Ράσελ, χωρίς όμως αυτό να τον κάνει και απόλυτα υπεύθυνο για αυτό που συνέβη, έτσι. Εγώ διαφωνώ λίγο και θα σου πω το γιατί. Χαίρομαι. Πριν τα φρένα για την πρώτη στροφή, η πίστα κάνει μια αριστερή καμπή και μετά ξανά έχει ευθεία πριν στρίψουν την ταμπουρέλο. Εκεί πέρα ο Μπότας κάθεται αριστερά, αλλά όταν η πίστα αλλάζει κατεύθυνση, ο Μπότας πάει προς τη μέση και δεξιά της πίστας και εκεί πέρα ήταν ο Ράσελ που φοβήθηκε. Έκανε λίγο πιο δεξιά, ακούμπησε στο γρασίδι και έπεσε πάνω στον Φιλανδό. Κατά κάποιο τρόπο, εγώ πιστεύω ότι είναι λίγο παραπάνω ευθύνη του Μπότας. Γιατί ο Ράσελ ουσιαστικά φοβήθηκε, αλλά απ' την άλλη, ναι, είναι αγωνιστικό συμβάν, αλλά για μένα ένα κλικ παραπάνω ευθύνη την έχει ο Μπότας. Δηλαδή θα μπορούσε να το έχει αποφύγει όλο αυτό πολύ εύκολα. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω και κάτι ακόμα. Όχι τόσο πολύ σχετικό με τη σύγκρουση. Το συγκεκριμένο συμβάν θα έλεγα ότι επίσης έσωσε τον αγώνα του Χάμιλτον, έτσι. Σίγουρα. Ο Χάμιλτον ένα γύρο πριν, μπροστά από τον Ράσελ κιόλας είχε γίνει αυτό, έχασε τον έλεγχο της W12, βρέθηκε στην αμμοπαγίδα και για μένα ήταν κάπως αμφισβητούμενος ο τρόπος με τον οποίο μπήκε στην πίστα. Δεν λέω ότι έπαιξε ρόλο και στην έκβαση του αποτελέσματος. Και θα σου απαντήσω σε αυτό. Έπρεπε. Ναι, όμως μπορώ να πω ότι ο Χάμιλτον ουσιαστικά σώθηκε τρόπον την από τους δύο teammate του, ας το πούμε και έτσι. Ναι, κοίτα να δεις, ο Χάμιλτον όταν επέστρεψε στην πίστα ήταν με το team lead, με την ομάδα που τον ενημέρωναν αν έρχεται κάποιο μονοθέσιο ή όχι, και νομίζω ότι δεν απαγορεύεται να μπεις με την όπισθεν στην πίστα, ειδικά με τον τρόπο που το έκανε ο Χάμιλτον που ήταν αρκετά safe. Αλλά ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι, γιατί μου το μετέφερε άνθρωπος που είδε τον board όλο. Ωραία. Και, okay, το εμπιστεύομαι. Θα μπορούσε ο Χάμιλτον, μου έκανε εντύπωση ότι βγαίνοντας στην αμπαγίδα, ενώ φάνηκε ότι φυσικά δεν είχε κολλήσει, μπορούσε είχε τον έλεγχο του μονοθεσίου του, θα μπορούσε άμεσα να βάλει την όπισθεν, παρ' όλα αυτά για κάποιο λόγο επέμεινε και πήγε προς τον τοίχο, σπάζοντας και την αεροτομή και χάνοντας ακόμα περισσότερο χρόνο. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Είναι από τις στιγμές εκείνες και τον είδαμε κιόλας και τον Βρετανό, τον πρωταθλητή, να τα βάζει με τον εαυτό του κατά τη διάρκεια της κόκκινης σημαίας με αυτό που έγινε. Μου έκανε εντύπωση αυτό το λάθος. Είναι από τα σπάνια λάθη που τον έχουμε δει να πέφτει. Ναι, κοίτα, δεν νομίζω εκεί πέρα το ότι έβαλε πρώτη και συνέχισε μήπως και στρίψει για να ξαναβγεί στην πίστα. Είναι το γεγονός ότι όταν βγαίνεις έξω θες να επιστρέψεις όσο πιο γρήγορα γίνεται πάλι στην πίστα. Οπότε ναι, μπορεί να μην υπολογίσεις σωστά τις αποστάσεις. Οπότε, ναι, okay, νομίζω είναι το πρώτο μεγάλο λάθος του Χάμιλτον από το GP Γερμανίας που είχε φύγει ναι. πριν την είσοδο του pit lane και box και τα σχετικά. τα θυμόμαστε. Τώρα, Χρήστο, θέλω να σου κάνω μια έτσι πιο προσωπική νήξη. Παρακαλώ πολύ. Πριν ξεκινήσει καν το πρωτάθλημα, είχες πει για βάθρο Αλφα Τάουρι στο Μπαχρέιν. Αυτό δεν ήρθε. Συνέχισες με το ίδιο τροπάριο και για το GP στην Ίμολα. Ναι, ναι. Πώς κρίνεις την επιλογή της Αλφα Τάουρι να ξεκινήσουν με τα Wets? Αρχικά θα πω το εξής. Δεν μετανιώνω για τις προβλέψεις που έχω δώσει μέσα από το συγκεκριμένο podcast, μέσα από το Undercut.
Όμως, για τους επόμενους 3-4 αγώνες θα τους αφήσω στην ησυχία τους ανθρώπους. Γιατί αποδεικνύομαι μαυρόγατα για εκείνους. Μπας και καταφέρνουν και ανακάμψουν. Τώρα, πέρα από την πλάκα, θεωρώ πως μέχρι στιγμής τα αποτελέσματά τους της Αλφα Τάουρι είναι αναντίστοιχα με τις δυνατότητες που έχει το μονοθέσιό τους. Χθες για τον αγώνα συγκεκριμένα πλήρωσαν σε απόλυτο βαθμό την επιλογή τους να ξεκινήσουν με full wets τον Pierre Gasly και ταυτόχρονα την επιμονή τους σε αυτά για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με τους υπόλοιπους που ξεκίνησαν με τα full wet, δηλαδή τον Ocon, τον Vettel και τις δύο Haas, δεν κάνω λάθος. Οι υπόλοιποι λοιπόν μετά το πρώτο safety car που προκλήθηκε από το ατύχημα του Nicolas Latifi ξεφορτώθηκαν τα full wet και επέλεξαν τα ενδιάμεσα, ενώ αντίθετα η Alpha Tauri κράτησε τον Gasly με τα βρόχινα, λέγοντας του μάλιστα στο team radio ότι περιμένουμε και άλλη βροχή, κάνε λίγο υπομονή. Όμως αυτή η υπομονή του κόστισε έναν ολόκληρο αγώνα, διότι από εκεί που υπήρχαν οι δυνατότητες να διεκδικήσει ένα πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα, που θεωρώ ότι μπορούσε, ξεκάθαρα μπορούσε, βρέθηκε στην ουρά του grid με αποτέλεσμα να παλεύει να βρίσκεται στο τέλος μόνο, να βρίσκεται με συγκομιδή μόλις 5 βαθμών στο τέλος, δηλαδή με την 7η θέση, και όχι με κάτι παραπάνω που θα μπορούσε σίγουρα να είχε πετύχει. Σίγουρα ήταν ένα ρίσκο στην εκκίνηση που τελικά δεν τους βγήκε με τον Gasly, και μετά άρχισαν να το διορθώσουν μαθές αφού τον κράτησαν για πολλούς γύρους έξω με τα full wet και απλά τον προσπερνούσαν όλοι χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Απ' την άλλη, ο Τσουνόντα έκανε ένα λάθος στις κατατακτήρες στο Q1, κατέστρεψε το μονοθέσιο, ξεκίνησε τελευταίος και η κατάρα του Netflix συνεχίζεται, γιατί τον ακολουθούσε το Netflix αυτόν τον αγώνα. Οπότε, ναι. Okay. Ο Τσουνόντα είναι ανυπόμονος, μου φαίνεται. Σαν να θέλει να αποδείξει κάτι σε όλους όσους τον παρακολουθούν. Δεν υπάρχει ανάγκη, θεωρώ. Ήδη κάποιοι έχουν μπει και τον συγκρίνουν με προηγούμενους Ιάπωνες οδηγούς, Κομπαγιάση, Τακούμα Σάτο, Νακατζίμα και όλα αυτά. Κατ' εμέ, είναι πολύ καλύτερος από αυτούς. Είναι μόλις ο δεύτερος του αγώνα στην Φόρμουλα 1, είναι ο νεότερος οδηγός στο grid αυτή τη στιγμή. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν κάνω λάθος. Ο νεότερος δεν είναι. Νομίζω. Ναι. Επομένως, για κάποιο λόγο φαίνεται σαν να βιάζεται να αποδείξει πράγματα. Δεν υπάρχει λόγος. Άμα ηρεμήσει, βάλει το κεφάλι του κάτω και συγκεντρωθεί στην οδήγησή του, θεωρώ ότι φέτος τα αποτελέσματά του θα μας εκπλήξουν όλους. Δηλαδή, το Σάββατο το λάθος που έκανε στις κατακτήριες δοκιμές είναι χαρακτηριστικό λάθος ρούκι που βιάζεται να αποδείξει πράγματα. Ναι. Ναι, ίσως είναι και λόγω της ηλικίας. Δηλαδή, έχει την ευκαιρία του στη Φόρμουλα 1, θέλει να αποδείξει με το ξεκίνημα ότι μπορεί, ότι είναι ικανός να φέρει αποτελέσματα. Οπότε ίσως να πιέζει και στο 110% και γι' αυτό να γίνονται και τα λάθη. Νομίζω αγώνα με το αγώνα αυτό θα τον βρει, θα βρει τα όρια τα δικά του και του μονοθεσίου και θα καταφέρει να πάρει τα αποτελέσματα, απλά θέλει ακόμα λίγο υπομονή. Αυτό. Αλλά γενικότερα, Τζανέτο, την Αλφα Τάουρι την αφήσουν ησυχία τους για τους επόμενους αγώνες. Μπας και καταφέρουν και φέρουν τα αποτελέσματα που πρέπει οι άνθρωποι και βλέπουμε. Ωραία, και πάμε τώρα σε μια άλλη ομάδα που είχε θέματα πριν τον αγώνα, την Aston Martin, που είδαμε τα πίσω φρένα του Lance Stroll να παίρνουν φωτιά στον γύρο εξόδου από τα pit μέχρι να πάει στο grid, τον Vettel να έχει και αυτός θέματα με τα φρένα και να κινεί από το pit lane. Γενικότερα, μια καταστροφή και για την Aston Martin. Πραγματικά καταστροφή. Είναι η ομάδα, η μεγαλύτερη απογοήτευση θα έλεγα μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Βέβαια, το δείγμα γραφής που έχουμε είναι μικρό, μόλις δύο αγώνες, αλλά και από τις δοκιμές εξέλιξης είχαμε δει πως αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα. Νομίζω ότι θα δυσκολευτούν αρκετά φέτος γενικά. Δεν τους ωφελεί από ό,τι φαίνεται η low rake προσέγγιση που έχουν ακολουθήσει στο μονοθέσιο τους, που ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια του μονοθεσίου της Mercedes, βέβαια, να τα λέμε όλα. Κάτι που φαίνεται πως έχει δυσαρεστήσει επίσης και τους υπεύθυνους της ομάδας. Αλλά, γιατί αν είδες και εσύ που τις έχεις δει σίγουρα τις δηλώσεις Schaffnauer, ο οποίος διαμαρτύρεται κατά κάποιο τρόπο και ζητά αλλαγές,
Όμως αυτό είναι το να πώς θα φέρουν, πώς θα φέρνει έτσι η ζωή. Πέρσι, τέτοια εποχή περίπου, πέρσι όταν ξεκίνησε η σεζόν τέλος πάντων, όχι τέτοια εποχή, θυμόμαστε όλοι τι Ντόρος είχε προκληθεί με το μονοθέσιό τους. Και να λοιπόν που η τύχη, η μπίπη τύχη, πώς τα φέρνει έτσι και διαμαρτύρονται και εκείνοι. Πέρα από όλα αυτά, ο Στρόλ θεωρώ στον αγώνα ήταν αρκετά καλός, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν με το μονοθέσιό τους. Δηλαδή, τον είδαμε, κράτησε σχετικά άνετα τον Μπότας πίσω του στο πρώτο κομμάτι του αγώνα. Κατά τα άλλα, ήταν σταθερός στην οδήγησή του, δεν έκανε λάθη. Και νομίζω ότι πέτυχε το μέγιστο που θα μπορούσε να πετύχει η ομάδα χτες. Εν αντιθέσει με τον Φέτελ, ο οποίος βρίσκεται σε λίθαργο, ξεκάθαρα, και δεν τον βοηθούν και οι συγκυρίες, έτσι. Είχε το πρόβλημα που αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα με τα φρένα πριν την εκκίνηση που τον ανάγκασε να ξεκινήσει από το pit lane. Και γενικότερα ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας για τον Γερμανό, ο οποίος έχασε και αρκετό χρόνο στις δοκιμές εξέλιξης για να προσαρμοστεί με το μονοθέσιό του. Μένει να δούμε αν θα ανακάμψει από αυτό το λίθαργο που βρίσκεται ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια για τον Φέτελ δεν πάνε καθόλου καλά. Πάει από το κακό στο χειρότερο, δεν μπορεί να πάρει αποτελέσματα, χάνει συνεχώς τον teammate του. Και ακόμα αυτός είναι ο Στρόλ, που όπως είπες και εσύ έκανε εξαιρετικό αγώνα παρά τα θέματα που είχε πριν την εκκίνηση. Οπότε ναι, μένει να δούμε αν θα καταφέρει να ανακάμψει ο Φέτελ και να πάρει κάποιο καλό αποτέλεσμα, που το μονοθέσιο δείχνει ότι μπορεί να το πάρει, αν κρίνουμε από τον Στρόλ. Δεν μιλάω για βάθρο ή κάτι τέτοιο, αλλά να είναι ψηλοσταθερά στους βαθμούς. Όχι κάτι παραπάνω από την 7η θέση, νομίζω, η Άστον Μάρτιν. Ναι, θα πρέπει να γίνει κάτι εξειζητημένο, κάτι περίεργο, ναι, για να ανέβουν πιο πάνω. Και πάμε τώρα στις δύο Αλπίν, που στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ήταν στις τελευταίες θέσεις. Και ξαφνικά στο τέλος, μετά και την ποινή του Ρέικονεν, κατάφεραν να τερματίσουν στην 9η και 10η θέση. Ναι. Δεν μου έκανε εντύπωση η απόδοση της Αλπίν. Φαίνεται πως είναι πιο κοντά στην Αλφα Ρωμαίο και του Williams αυτή τη στιγμή η Αλπίν παρά στο Midfield. Ξεκάθαρα βέβαια έχει βγει το στοίχημα που πήραν με το σχεδιασμό του μονοθεσίου τους. Από ό,τι διάβασα επίσης σε κάποιες δηλώσεις που έκαναν στο πλαίσιο του Grand Prix στο τριήμερο, είχαν και κάποια προβλήματα στην αεροδυναμική του σύραγγα, που σίγουρα δεν μπορεί να σε βοηθήσει κάτι τέτοιο. Και σε συνδυασμό αυτό με το γεγονός ότι η εξέλιξη του μονοθεσίου είναι δύσκολη με τα token και το budget cap, νομίζω ότι θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην ομάδα γενικότερα. Το ότι βαθμολογήθηκαν στο τέλος έγινε στην αναμπουμπούλα που προκλήθηκε από την κόκκινη σημαία. Γιατί στο βρόχινο τους είδαμε ξεκάθαρα πίσω και από τη Williams, θα έλεγα, την Alpine. Ναι, σίγουρα στο ξεκίνημα το αγώνα ήταν πολύ άργες. Φαινόταν ότι δεν είχαν το αριθμό, ήταν στην 17η και 18η θέση. Ήταν πολύ πίσω, νομίζω, μόνο προς από τις Χάς. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, ναι, ένα δύσκολο σουκού που τελικά κατάφερε να πάρουν βαθμούς, κάτι που νομίζω πρέπει κάπως να τους ικανοποίησε στο τέλος. Εγώ νομίζω τους ικανοποίησε σαν ομάδα και το ότι ο Κόν έδειξε κάποια αντίδραση έναντι του Αλόνσο. Ήταν καλύτερος ο Γάλλος αυτό το τρίμερο από τον Ισπανό, έτσι. Ναι, αυτό είναι κάτι πολύ καλό και για την ομάδα και για τον ίδιο, όπως έχουν πει και στα προηγούμενα podcast. Και μακάρι, εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ακούγεται σωστό, να συνεχίσει έτσι ο Κόν, γιατί κατά τα ψέματα αυτό είναι το μέλλον της ομάδας και όχι ο Αλόνσο. Ναι, εντάξει, δεν το παίρνω πίσω βέβαια αυτό που είπα στο πρώτο podcast για τον αγώνα του Μπαχρίν, ότι είναι 0-6, 0 λεπαρά σαν οδηγός. Αυτό θεωρώ ότι είναι. Το πιστεύω ειλικρινά. Και ελπίζω να με διαψεύσει όμως. Δηλαδή, αν είναι καλύτερος στη συνέχεια, θα μου προκαλέσει θετικά συναισθήματα. Δεν θα το αντιμετωπίσω αρνητικά. Ναι. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για τον αγώνα. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι ακόμα. Όχι. Η Williams, για τον Ράσελ μιλήσαμε ότι ήταν αρκετά ανυπόμονος. Ο Λατίφη πέταξε στα σκουπίδια την εμφάνιση που είχε κάνει μέχρι το Σάββατο, γιατί ήταν αρκετά ανταγωνιστικός και προς τον Ράσελ και προς τους υπόλοιπους, με ένα φτηνό λάθος στον πρώτο γύρο. Έχασε 2 φορές τον έλεγχο.
και έπειτα για τη Χάς τι να πούμε, βουλιάζει στην Άβυσσο. Ναι, εντάξει, η Χάς κάνει μια χρονιά Χάς με ένα μονοθέσιο χωρίς εξέλιξη, με δύο rookies, οπότε, okay. Άμα τερματίζουνε, μπορεί με πολλές συγκυρίες κάποια στιγμή, ίσως να τερματίσει κάποιος και στη 10η θέση να πάρει ένα βαθμό, αλλά σε πολύ τρελό αγώνα. Πολύ δύσκολο, Τζανέτο, να είμαστε αντικειμενικοί, το κόβω δύσκολο πάρα, ναι, πολύ. Να θα πρέπει να γίνει χάος, μεγάλο χάος. Ακριβώς. Είναι η αλήθεια. Ακριβώς, εντάξει. Κατά τα άλλα, πηγαίνουμε από εδώ και πέρα, πηγαίνουμε έπειτα στο Πορτιμάο, αγώνας ο οποίος πέφτει Κυριακή του Πάσχα για εμάς, ανήμερα Πάσχα, όπου θεωρώ πως οι Mercedes ίσως και να είναι λίγο πιο κοντά στη Red Bull. Θα είναι ακόμα πιο κοντά, οι διαφορές ανάμεσά τους και θα δούμε ενδιαφέρον αγώνα στην Πορτογαλία. Δεν ξέρω τι πιστεύεις και εσύ. Σίγουρα θα είναι κοντά τώρα. Δεν ξέρω ποια από τις δύο ομάδες θα έχει το πάνω χέρι για τον αγώνα, αλλά σίγουρα η διαφορά θα παραμείνει μικρή μεταξύ τους και ίσως να δούμε ακόμα έναν έτσι ενδιαφέρον αγώνα στο Πορτιμάο. Μέχρι τότε, γεια σας. Γεια σας.